Θα μου επιτρέψετε εδώ μια μικρή παρένθεση προσωπική, που πάβει να είναι πια προσωπική και είναι δημόσια, για τον μεγάλο Κώστα Καζάκο. Επειδή για πολλά χρόνια ήμασταν, για αρκετά χρόνια, συνυπήρχαμε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα διδάσκοντας στους νεότερους την τέχνη του θεάτρου, αν μπορεί να διδαχτεί αυτή. Πρέπει να πούμε ότι ο Κώστας ήταν ένα σημείο αναφοράς και παραμένει ένα σημείο αναφοράς για όλους μας. Είναι μια γενιά που απέρχεται, που πιστοποιεί όμως πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος ταπεινής καταγωγής, φτωχικής καταγωγής, ο οποίος όμως καταφέρνει και ριζώνει μέσα σε ένα κατεστημένο αθηναϊκό δύσκολο θεατρικό χώρο και στο κοινό καταφέρνει και μορφώνεται πραγματικά. Δεν συσσωρεύει απλώς πληροφορίες, δηλαδή γίνεται πιο σοφός όσο μεγαλώνει. Και πρέπει να πούμε ότι εκτός από τους αγώνες του, τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς, πρέπει να χαρακτηρίσουμε και τον προσωπικό του αγώνα για τη ζωή, για την αγάπη, για τη ζωή, για την τέχνη. Ο Κώστας θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη και στην καρδιά μας, διότι πιστοποιεί ότι η πατρίδα μας έχει και μια άλλη εκδοχή εκτός από αυτήν της μετριότητας και της ανοησίας που κινδυνεύουμε να συνηθίσουμε αν δεν την έχουμε ήδη συνηθίσει. Ας τον αποχαιρετήσουμε με τη λεβεντιά που του αξίζει.